Θα αλλάξουμε θέμα, θα έρθουμε στην διεθνή επικαιρότητα με επίκεντρο τα ελληνοτουρκικά. Είναι πολύ μεγάλη μας χαρά και τιμή να έχουμε μαζί μας τον κύριο Ευάγγελο Γεωργούση, αντιπτέραρχος εν αποστρατεία, επίτιμος διοικητής της αεροπορικής εκπαίδευσης και μέλος διοικητικού συμβουλίου του ΕΛΙΑΜΕΠ. Καλησπέρα, ευχαριστούμε τον χρόνο σας, κύριε Γεωργούση. Καλησπέρα, κύριε Εξπούλου. Να είστε καλά. Ευχόμαστε καλή χρονιά με υγεία. Να ξεκινήσω με αφορμή και το ότι έχουμε αυτές τις ημέρες στην αλλαγή σελίδα, στην ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων. Αν θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο επ' αυτού. Νομίζω ότι ήταν αναγκαίες οι αλλαγές στην ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων. Είχε φτάσει το πλήρωμα του χρόνου να αλλάξει ο αρχηγός ΓΕΘΑ και από εκεί και πέρα έπρεπε να επιλεγεί και η ηγεσία στα άλλα τρία όπλα. Νομίζω είναι αξιοκρατικές οι επιλογές. Οι συνάδελφοι που επελέγησαν από το βιογραφικό τους και μόνο, αλλά και με κάποια γνωριμία που υπάρχει, είναι πολύ αξιόλογα στελέχη και νομίζω ότι θα προωθήσουν την στρατιωτική μας ισχύ έτη περαιτέρω. Να τους ευχηθούμε καλή θητεία με τις λιγότερες δυνατές επιπλοκές, άρα και με τη μεγαλύτερη δυνατή ηρεμία για όλους. Επειδή όμως αυτό δεν είναι μόνο στο δικό μας χέρι, υπάρχει η ανάγκη για προετοιμασία. Να έρθουμε στα ελληνοτουρκικά. Τις ημέρες αυτές, σήμερα, ολοκληρώνεται μια μεγάλη άσκηση της Τουρκίας, η οποία βεβαίως γίνεται κάθε χρόνο εκτός από την περσινή χρονιά, αν δεν κάνω λάθος. Την ίδια στιγμή που οι χώρες φαίνεται να διάγουν μια καλή περίοδο, περίοδο καλών σχέσεων, υπάρχει ένας ανταγωνισμός, αυτό το αναγνωρίζουν όλοι, για τα εξοπλιστικά, ο οποίος εκδηλώθηκε και με αφορμή την παρουσία του κυρίου Μπλίνκεν και στις δύο χώρες. Θεωρείτε πως υπάρχει θετική εξέλιξη των πραγμάτων όσον αφορά τις ελληνικές διεκδικήσεις ενίσχυσης του εξοπλισμού μας? Να σας πω. Καταρχήν, οι δύο χώρες έχουν το δικαίωμα, το αναφέρω το δικαίωμα, να φροντίζουν τις ένοπλες δυνάμεις τους και αυτό, όταν δεν εκφράζεται ως απειλή από τη μία εναντίον της άλλης, δεν ενέχει κανένα λόγο ανησυχίας. Θα έλεγα ιδιαίτερα για τη χώρα μας, δεν έχει εκφράσει ποτέ, ούτε λεκτικά ούτε πρακτικά, την πρόθεσή της να διεκδικήσει κάτι από την Τουρκία. Αντίθετα, η Τουρκία με πάρα πολλές αφορμές έχει αναδειχθεί ως πραγματική απειλή κατά των ελληνικών συμφερόντων και όχι μόνο αν λάβουμε υπόψη μας το 96 την υπόθεση των ημείων. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν η χώρα μας, πρωτίστως η χώρα μας, για αμυντικούς κυριολόγους και λόγους αποτροπής κάθε ενδεχομένου επέμβασης με τις ένοπλες δυνάμεις της Τουρκίας, είναι υποχρεωμένη να δαπανά σοβαρά χρήματα από τον προϋπολογισμό της για να εξοπλίζεται σε τέτοιο βαθμό που επιβάλλει το δόγμα που οι πολιτικές δυνάμεις της χώρας έχουν θεσπίσει με υπόδειξη των στρατιωτικών ηγετών ως αμυντικό αποτρεπτικό. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε την αναγκαία και ικανή ισχύ ώστε η απειλή να μην επιχειρήσει ποτέ κάτι, αναγνωρίζοντας ότι το κόστος θα είναι πολλαπλάσιο για την ίδια. Έτσι λοιπόν οι εξαγγελίες για νέα οπλικά συστήματα με τον Α ή Β τρόπο που θα αποφασίσει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας είναι εντελώς απαραίτητες. Πώς ακούτε το επιχείρημα, το ακούσαμε και από τον Πρωθυπουργό προσφάτως, ότι η Ελλάδα δεν έχει κανένα σκοπό, κανέναν λόγο να βάλει εμπόδια στο εξοπλιστικό πρόγραμμα της Τουρκίας. Φτάνει τα εργαλεία, τα αεροσκάφη και τα υπόλοιπα που παραλαμβάνει να μην χρησιμοποιούνται για να γίνονται υπερπτήσεις και παραβιάσεις εναερίου χώρου μιας συμμαχικής χώρας. Είναι ως επιχείρημα στην θετική κατεύθυνση, μπορεί να βάλει τη συζήτηση στην σωστή κατεύθυνση? Νομίζω, κύριε Χρυστοδούλου, ότι ο κύριος Πρωθυπουργός από τότε που βρέθηκε ιδιαίτερα στο Αμερικανικό Κογκρέσο έχει θέσει το θέμα των σχέσεων Ελλάδος-Τουρκίας στην πιο σωστή βάση που το έχω τουλάχιστον εγώ ακούσει από παλαιότερα. Τι εννοώ? Εννοώ ότι λαμβάνοντας υπόψη ότι και οι δύο χώρες είναι μέλη της ίδιας συμμαχίας, είναι χώρες στον ίδιο αμυντικό σχηματισμό, δεν δύναται η μία να απειλεί την άλλη. Mm-hmm. Αναγνωρίζω τις εθνικές διεκδικήσεις κάθε χώρας, αλλά αυτές δεν μπορεί να είναι ποτέ
εις βάρος μια συμμάχου χώρας και εις βάρος και εναντίον των προβλέψεων του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θάλασσας. Ναι. Έτσι, ναι, λοιπόν, η Ελλάδα, δια του στόματος του Πρωθυπουργού, είπε το πιο απλό. Εμείς δεν έχουμε καμία αντίρρηση για τον εξοπλισμό της Τουρκίας. Φτάνει ό,τι παρέχει η σύμμαχος χώρα Αμερική στην Τουρκία να μην χρησιμοποιείται εναντίον της Ελλάδος, εγώ θα πρόσθετα και εναντίον της Κύπρου. Την οποία πολύ σωστά αναφέρεται, την ξεχνάμε δυστυχώς σε πολλές αναφορές, παρά το ότι είναι στρατηγικός σύμμαχος της χώρας μας και όχι μόνο, είναι πολύ ισχυροί οι δεσμοί των δύο χωρών. Μια τεχνική ερώτηση, ποια είναι η ισορροπία δυνάμεων των δύο χωρών στους εθέρες, πώς, πού γέρνει η πλάστιγκα? Θα έλεγα να μην εστιάζουμε όταν αναφερόμαστε στην στρατιωτική ισχύ και στην ισορροπία δυνάμεων, να μην αναφερόμαστε μόνο στην αεροπορική ισχύ, η οποία κατά διαστήματα μπορεί να γέρνει, να ισορροπεί ή να πηγαίνει στην άλλη πλευρά. Αυτή την περίοδο, πραγματικά με τις επιλογές της ελληνικής κυβέρνησης, αλλά και με την πολιτική της Τουρκίας, τι έχει συμβεί? Έχει δημιουργηθεί μία υπεροχή από την ελληνική πλευρά σε επίπεδο αεροσκαφών και οπλισμού, σε αντίθεση με την Τουρκία, η οποία δεν μπορεί να εξυγχρονίσει και τα αεροσκάφη που έχει. Αυτό έχει δημιουργήσει, θα έλεγα, μια υπεροχή. Αλλά να λάβετε υπόψη σας και να τον λαμβάνουμε όλοι πολύ σοβαρά, ότι μιλάμε για μια χώρα η οποία έχει όλα τα στοιχεία περιφερειακής δύναμης και πρέπει να αναγνωρίσουμε στον πρόεδρο Ερντογκάν, από τότε που ανέλαβε τη διακυβέρνηση αυτής της χώρας, ορισμένους τομείς τους έχει προωθήσει πάρα πολύ αποτελεσματικά. Mm-hmm. Ένας από αυτούς είναι η αμυντική βιομηχανία. Σήμερα η Τουρκία, όλος ο κόσμος γνωρίζει και οι Έλληνες το λαμβάνουμε υπόψη μας, έχει πολύ μεγάλη πρόοδο σε όλους τους τομείς των στρατιωτικών αναγκών. Αέρα, θάλασσα, ιδιαίτερα στη θάλασσα είναι πάρα πολύ καλή, και στις ανάγκες των χερσαίων δυνάμεων. Έτσι λοιπόν, θα κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε και θα έχουμε στο νου μας ότι αυτό που επιδιώκουμε εμείς είναι αποτροπή και όχι ντε και καλά σύγκριση δυνάμεων με μια χώρα που έχει αυτή τη στιγμή μόνο 85 εκατομμύρια κατοίκους και ένα ΑΕΠ 4 φορές σαν το δικό μας. Μάλιστα. Ευχαριστούμε θερμά για τον χρόνο, κύριε Γεωργούση. Τιμή μας και χαρά μας να σας έχουμε μαζί μας στο Δελτίο. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.